Σχέδιο δράσης που θα αποτρέψει πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα τους επόμενους μήνες καταρτίζουν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων και της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές αρχές. Σχεδιάζουμε όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουμε κάνει ήδη παρεμβάσεις, σίγουρα υπάρχουν κάποια σημεία που δεν έχουν παρέμβει ακόμα. Έχουμε εργολαβίες δικές μας σε εξέλιξη που θα παρέμβουμε και στο Δήμο Χανίων. Παράλληλα, σχεδιάζουμε και μεγάλα έργα, όπως είναι η μελέτη του κλαδισσού ποταμού, η οριοθέτηση δηλαδή εκεί. Στη συνεδρίαση του τοπικού συντονιστικού επιχειρησιακού οργάνου πολιτικής προστασίας στο Δήμο Χανίων, ιεραρχήθηκαν οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, για τις οποίες την προσεχή Πέμπτη ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης σε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια αναμένεται να ζητήσει την ανάλογη χρηματοδότηση. Και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού έχουν εντοπιστεί τα σημεία που πρέπει να παρέμβουμε. Έχουμε κάνει αιτήματα για χρηματοδοτήσεις. Και σαφώς στη τηλεδιάσκεψη αυτή που θα είναι ο Περιφερειάρχης μας θα τεθούν ξανά τα θέματα. Τα θέματα τα γνωρίζει το Υπουργείο και θα τα επαναπροσδιορίσουμε. Σημαντικό ρόλο καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι οι πολίτες, τόσο στο κομμάτι της πρόληψης και αυτοπροστασίας, όσο και σε αυτό της έγκαιρης ενημέρωσης των υπηρεσιών. Οι πολίτες θα πρέπει να συμμορφώνονται και να συμβαδίζουν με τις οδηγίες τις οποίες λαμβάνουν. Από εκεί πέρα, όπως και στις δασικές πυρκαγιές, έτσι και στις χιονοπτώσεις, έτσι και στις πλημμύρες, υπάρχουν οδηγίες οι οποίες δίδονται και θα πρέπει να τηρούνται. Και θα πρέπει και όλοι οι πολίτες να ενημερώνουν κεντρικά προς τα πάνω ένα οργανωμένο σύστημα. Παρόλα αυτά, έχουμε φυσικά και τις Ιρλανδικές διαβάσεις, όπου βάζουμε σημάνσεις, θα τις προσέχουμε, θα παρακαλέσουμε τους τοπικούς να μας ενημερώνουν και για άλλες, θα κάνουμε μέτρα ίσως και αυτοπροστασίας. Ήδη από πέρυσι έχουν καθαριστεί ρέματα και εκβολές ποταμών και η πολιτική προστασία της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους πολίτες να καταγράφουν και να ενημερώνουν τις αρχές για τυχόν επικίνδυνα σημεία.